Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας για να σας μεταφέρουμε όλες τις νεότερες εξελίξεις αναφορικά με την πτώση αμερικανικού ντρόουν πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Να συνδεθούμε με την Αδαμαντία Λιόλιου. Αδαμαντία, πες μας ό,τι νεότερο έχει προκύψει σχετικά με αυτή την υπόθεση. Σε ακούμε. Υπάρχει ελευθερία μπαράζ δηλώσεων από τη Δύση. Αναμένεται σε λίγη ώρα να έχουμε και τοποθέτηση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έχει ενημερωθεί για το σοβαρό αυτό περιστατικό. Πριν από λίγο όμως είχαμε ενημέρωση και από τον ταξίαρχο Pat Ryder της Αμερικανικής Αεροπορίας, ο οποίος ανέφερε για το περιστατικό ότι ένα από τα δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη που πετούσε πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα χτύπησε την προπέλα του αμερικανικού ντρόουν, με αποτέλεσμα οι αμερικανικές δυνάμεις να αναγκαστούν να το καταρρύψουν το ντρόουν σε διεθνή ύδατα. Αρκετές φορές όμως πριν από τη σύγκρουση, τα ρωσικά μαχητικά έριξαν καύσιμα και πέταξαν μπροστά από το ντρόουν με απερίσκεπτο και μη επαγγελματικό τρόπο. Αυτό το περιστατικό, όπως λέει το Πεντάγωνο, καταδεικνύει την έλλειψη ικανότητας και προκαλεί ανασφάλεια. Ενώ ένα τέτοιου είδους αεροσκάφη των ΗΠΑ πετούσαν πάνω από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας για αρκετό καιρό κατά τη διάρκεια του πολέμου, καθώς πρόκειται για μια κοινή πρακτική, ενώ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το που βρίσκονται και για την τύχη των θραυσμάτων του μη επαδρομένου αεροσκάφους. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν τον Ρόζο πρέσβη για το συγκεκριμένο επεισόδιο με τον ντρόουν, ενώ όπως έχει ανακοινώσει και ο εκπρόσωπος του State Department, ο Νετ Πράις, ο οποίος χαρακτηρίζει το περιστατικό αυτό θρασίδηλο και μιλά για μια παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Αξιωματούχοι μάλιστα του State Department θα μιλήσουν απευθείας με τους Ρώσους ομολόγους τους και θα εκφράσουν τις ανησυχίες τους για την επικίνδυνη αυτή και αντιεπαγγελματική κίνηση των ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών, όπως έχουν αναφέρει. Πάμε να συνδεθούμε και με τον Θανάση Αυγερινό για να μας πει και την αντίδραση της Μόσχας μέχρι αυτή τη στιγμή. Θανάση, σε ακούμε. Καλησπέρα από τη Μόσχα, που αργά απόψε επιβεβαίωσε την ύπαρξη αυτού του περιστατικού και την πτώση του αμερικανικού ντρόουν. Κατά τους Ρώσους αυτό συνέβη σήμερα το πρωί κοντά στην Χερσόνησο της Κρυμαίας. Όμως η εκδοχή που δίνουν είναι αρκετά διαφορετική από την αμερικανική. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας λέει ότι τα ρωσικά μαχητικά δεν χρησιμοποίησαν οποιοδήποτε οπλικό σύστημα και δεν ήρθαν σε επαφή με το μη επανδρομένο αεροσκάφος τύπου MQ-9 των Ηνωμένων Πολιτειών και επέστρεψαν αισίως στην αεροπορική τους βάση. Οι Ρώσοι λένε ότι το μη επανδρομένο κατέπεσε στην επιφάνεια της θάλασσας λόγω απότομου ελιγμού του, εξαιτίας του οποίου περιέπεσε σε ανεξέλεγκτη πτήση με απώλεια ύψους. Μάλιστα, οι Ρώσοι προσθέτουν ότι το συγκεκριμένο μη επανδρομένο κατευθυνόταν προς τα σύνορα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στην περιοχή της Κρυμαίας, όπως είπαμε, εφόσον η Μόσχα αναγνωρίζει την Κρυμαία ως ρωσικό έδαφος. Και το σημαντικότερο ίσως είναι ότι κατά τη Μόσχα η πτήση αυτή πραγματοποιούταν με απενεργοποιημένους αναμεταδότες και κατά παράβαση των ορίων ζώνης προσωρινής απαγόρευσης πτήσεων που έχει ανακοινώσει η Μόσχα και όπως λέει το γεγονός αυτό έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους χρήστες της περιοχής, του διεθνούς εναέριου χώρου στην περιοχή και έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τους διεθνούς κανόνες. Διευκρινίζουν ότι αυτή η απαγόρευση πτήσεων προφανώς και σχετίζεται με την πολεμική επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία, που είναι γνωστή στους περιπλέοντες και όσους πραγματοποιούν την περιοχή και κατά τη Μόσχα αυτή ήταν παραβίαση του συγκεκριμένης ζώνης απαγόρευσης πτήσεων. Θανάση Αυγερινέ, ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη θα διακόψουμε ξανά την ροή του προγράμματός μας. Καλό σας βράδυ.